Καλησπέρα. Χαίρετε, χαίρετε, καλησπέρα. Γιατί τα μεταγραφικά πάντα αρέσουν. Έτσι, αρέσουν. Είναι η καλύτερη περίοδος και για μας αλλά και για τον κόσμο. Άρα έχεις να μας δώσεις κάτι καλό τώρα, γιατί σε βλέπω λίγο έτσι ανεβασμένη. Η αλήθεια είναι ότι όταν υπάρχει αυτή η κινητικότητα, ακριβώς, ναι. Όταν υπάρχει αυτή η κινητικότητα, ανεβαίνει και η διάθεση και η δική μας και του κόσμου, γιατί έρχεται νέο αίμα, θέλεις να ψάξεις ποιος είναι, τι είναι. Είναι λογικό, το καινούριο πάντα έτσι έχει την, ναι, σίγουρα. Το ενδιαφέρον του. Και εγώ έχω να σας πω για έναν καινούριο ετών 21. Όπα. Μιλάμε για τον Τιάγκο Τάντας. Αν μπορώ έτσι, αν γνωρίζω μερικές από τις αδυναμίες του Ζωζέ Μπότο, του αθλητικού διευθυντή του ΠΑΟΚ, μπορώ να σας πω ότι είναι στην κορυφή της λίστας. Δηλαδή είναι στους 1-2 ποδοσφαιριστές από τους νεαρούς, τους εξελίξιμους, ναι. Αυτούς που έχουν προοπτική, που όχι απλά του αρέσει, είναι μια περίπτωση που την παρακολουθεί χρόνια, την ξέρει, δηλαδή είναι που λένε εντός εισαγωγικών για τον Ζωζέ Μπότο. Πήγε, ξεκίνησε το φλερτ τον Γενάρη, πήγε να κάτσει, δεν έκατσε γιατί οι συνθήκες δεν ήταν τόσο ευνοϊκές. Όταν αποκτήθηκε ο Φιλίπε Σοάρες και φάνηκε τότε το Γενάρη ότι ο ΠΑΟΚ ρίχνει δίχτυα στην ιβηρική αγορά σε Πορτογαλία και Ισπανία. Τότε να σου πω, Κώστα, ότι είχαμε κάνει και μια συνέντευξη με τον ατζέντη του, ο οποίος εκπροσωπεί και τον Φιλίπε Σοάρες, και επειδή ακουγόταν πάρα πολύ έντονα, ναι, το όνομα του Τιάγκο Τάντας, τον είχαμε ρωτήσει ότι αν τι συμβαίνει, αν υπάρχει κάποια έτσι, ναι, αν μπορούμε ισχύει να περιμένουμε κάτι, ναι, 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 τις επόμενες μέρες. Μας είχε πει ότι ας το δούμε το καλοκαίρι. Οπα. Την επόμενη μεταγραφική περίοδο, και να που ήρθε το καλοκαίρι και δικαιώθηκε και ο άνθρωπος, γιατί ο Μπότο και ο ΠΑΟΚ δεν τον ξέχασαν ποτέ, στράφηκαν εκ νέου στην περίπτωσή του. Και το deal θεωρείται θέμα ωρών, βαριά ημερών να πω εγώ, για να επισημοποιηθεί από, ναι, πλευράς ΠΑΟΚ. Μιλάμε για deal με την Μπενφίκα, γιατί στην Μπενφίκα νίκη ο ποδοσφαιριστής. Μιλάμε για εξαροοχτάρι, mm-hmm, ένας κεντρικός μέσος με επιθετικές αρετές, ο οποίος ανήκει στην Μπενφίκα, συνδέεται με συμβόλαιο συνεργασίας μέχρι το 2024, και ο ΠΑΟΚ θα τον αποκτήσει, όπως όλα δείχνουν, με καθεστώς δανεισμού, και μένει αυτές τις ώρες, γιατί υπάρχει έτσι ένας διάβλος επικοινωνίας με την Μπενφίκα, να δούμε ποια θα είναι η οψιόν αγοράς, που εγώ μπορώ να σου πω ότι υπάρχει τέτοιος ενθουσιασμός εντός του ΠΑΟΚ και τέτοια προοπτική στην περίπτωσή του, που νομίζω ότι κάποιες θα την δώσουν, αν και εφόσον έτσι ο παίκτης έρθει, ενσωματωθεί και κυλήσει καλά η σεζόν του. Όντως, τόσο πολύ. Στον ΠΑΟΚ. Τόσο πολύ. Είναι μια περίπτωση που αρέσει, έχει δημιουργήσει ενθουσιασμό. Ο Μπότο είναι, αν μπορεί να δειγματίσει κάποιους ποδοσφαιριστές έτσι, αυτούς που έχει κυκλώσει, σίγουρα θεωρώ ότι ο Τιάγκο Τάντας θα είναι από τους πρώτους που θα βγάλει έτσι πάνω στο τραπέζι, ναι, θεωρώντας ο ίδιος ότι είναι μια περίπτωση που θα πιάσει καλά τα επόμενα χρόνια στην ποδοσφαιρική αγορά. Πώς θα τον λέμε, Τιάγκο ή Τάντας? Τιάγκο είναι το μικρό, Τάντας είναι το επίθετο. Σκέψου μόνο, γιατί τώρα κοιτάω λίγο το βιογραφικό του. Ναι. Αποκτήθηκε, αγωνίστηκε μάλλον και στην Bayern Μονάχου ως δανεικός εκεί από την Μπενφίκα, γιατί τον παρακολουθούσε για χρόνια ο Φλίκ, ο προπονητής τότε της Bayern. Και έχει πει συγκεκριμένα για τον Τιάγκο Τάντας ότι ως προπονητής μου αρέσει πάρα πολύ να δουλεύω μαζί του. Είναι ένας εξαιρετικός ποδοσφαιριστής, είναι, ναι, ανοιχτόμυαλος και μαθαίνει πάρα πολύ γρήγορα. Ήδη από τις προπονήσεις έχει δείξει τρομερή ποιότητα και τρομερές έτσι, δυνατότητες. Αγωνίστηκε και στην Bayern ως δανεικός, δεν κατέγραψε πολλές συμμετοχές, αλλά το γεγονός ότι η Bayern Μονάχου μπαίνει στη διαδικασία να σε τσεκάρει, να σε αποκτήσει και να σου δώσει τη δυνατότητα να βρεθείς για ένα χρόνο στις προπονήσεις και στο δυναμικό της, σημαίνει πολλά. Την περασμένη σεζόν αγωνίστηκε με την Τοντέλα, γεμάτη σεζόν. Mm-hmm. Γενικώς είναι μια περίπτωση πολύ καλή και μια περίπτωση που, μάλιστα, έχει προκαλέσει ενθουσιασμό εντός του ΠΑΟΚ. Κλείνουμε τη συγκεκριμένη περίπτωση, γιατί σήμερα είναι η κομβική ημέρα για τον Στέφαν Σβάμπ. Οπα. Είναι εδώ στη Θεσσαλονίκη από την Δευτέρα. Η αλήθεια είναι ότι τη Δευτέρα δεν υπήρχε κάποια επαφή με τον ΠΑΟΚ. Χθες η μέρα ήταν κάπως ιδιόμορφη για τον Αυστριακό. Φυσικά δεν ήταν στην πρώτη προπόνηση, γιατί δεν δεσμεύεται με συμβόλαιο συνεργασίας. Σήμερα θα έχουμε λευκό καπνό στην περίπτωσή του. Υπάρχει ένα. Βέβαια, όσο δεν βγαίνει κάτι επίσημα, είμαστε πιο συγκρατημένοι κι εμείς. Αλλά νομίζω ότι τα 2 χρόνια που ζητούσε ο Αυστριακός πάνω κάτω στα λεφτά που αξίωνε,
υπάρχει μια έτσι διάθεση από πλευράς ΠΑΟΚ να τα δώσουν. Το δίνω έτσι πολύ επιφυλακτικά το συγκεκριμένο, γιατί σήμερα θα έχουμε και την οριστική απάντηση. Το βέβαιο είναι, γιατί γράφτηκε και για Παναθηναϊκό, γράφτηκε και για Σίβασπορο, γράφτηκε και για άλλες ομάδες, ότι ο ίδιος ήταν ξεκάθαρος σε όλες αυτές τις μέρες, ναι, σε όλες τις ερωτήσεις που απευθύναμε και εμείς στον περίγυρό του και στους εκπροσώπους του, ότι ο ΠΑΟΚ έχει απόλυτη προτεραιότητα. Εγώ είμαι καλά στον ΠΑΟΚ, είμαι καλά στη Θεσσαλονίκη, έχω περάσει δύο υπέροχα χρόνια και σε προσωπικό οικογενειακό επίπεδο, αλλά και σε ποδοσφαιρικό. Οπότε περιμένω να δω τι θα γίνει με τον ΠΑΟΚ, αν και εφόσον συμφωνήσω δεν τίθεται θέμα συζήτησης με κανέναν άλλο σύλλογο. Λογικό. Αν και εφόσον δεν τα βρούμε με τον ΠΑΟΚ, όχι, ήταν ξεκάθαρος, γιατί αυτή ήταν και η απάντηση που έδινε και σε όλες τις ομάδες που ήθελαν να δούνε τι γίνεται με τον ΠΑΟΚ, αν μπορούν να μπουν, να συζητήσουν, να του δώσουν ενδεχομένως τα χρήματα ή το διαιτές που ο ίδιος ήθελε. Ναι. Σε κάθε περίπτωση θεωρώ ότι είναι θέμα ημερών για τον Αυστριακό να έχουμε την οριστική απόφαση. Τι άλλο μεταγραφικό? Λοιπόν, να πούμε για τον Τσόλακ, γιατί και από το πρωί παίζει πάλι για τον Τσόλακ και την Rangers. Από χθες βγήκε και το θέμα ακριβώς. Έγινε πρόταση. Η αλήθεια είναι ότι έγινε πρόταση για τον Τσόλακ και θεωρώ ότι θα μας απασχολήσει φέτος το καλοκαίρι ο Τσόλακ, και αν και εφόσον δοθεί, πουληθεί από πλευράς ΠΑΟΚ, είναι δεδομένο ότι θα αντικατασταθεί. Είναι κάτι το οποίο το έχουν στο μυαλό τους, γιατί όταν υπάρχουν συγκεκριμένοι ποδοσφαιριστές όπως είναι ο Αουγκούστο, όπως είναι ο Τσόλακ, οι οποίοι θα βρεθούν στην βιτρίνα και θα υπάρχουν μνηστήρες και διάφορες έτσι ομάδες που θα ενδιαφερθούν. Οπότε είναι λογικό να ετοιμάζουν και το έδαφος για τυχόν ανακατατάξει στο ρόστερ. Οι Rangers λοιπόν χτύπησε την πόρτα του ΠΑΟΚ, έκανε μία πρόταση. Αλλά από εκεί και πέρα δεν ήταν στα λεφτά που σε καμία περίπτωση ο ΠΑΟΚ θα δεχόταν. Ήταν πολύ πολύ χαμηλότερη, κοντά στο εκατομμύριο. Έτσι, αν μπορούμε να το θέσουμε, αν οι πληροφορίες αυτές επιβεβαιώνονται, σε κάθε περίπτωση όχι στα λεφτά που ο ΠΑΟΚ θα έμπαινε στη λογική να συζητήσει και πόσο μάλλον να δώσει τον Αντώνιο Τσόλακ. Σήμερα οι αναφορές από σελίδες που πρόσκυνται στην Rangers αναφέρουν ότι δεν πρόκειται να παρατήσει την περίπτωσή του, ότι θα επανέλθει ενδεχομένως με μια πιο δελαστική πρόταση. Μένει να το δούμε, είναι ακόμη πάρα πολύ νωρίς, είμαστε ακόμη στον Ιούνιο, οπότε θα δούμε πώς θα εξελιχθεί και συγκεκριμένη περίπτωση. Και πάω στο Γιάννη Κάργα, γιατί βλέπεις, σε πάω από επίθεση, άμυνα. Με έχεις κάνει, ναι. Σε όλες τις θέσεις. Λοιπόν, Γιάννης Κάργας, είναι δεδομένο ότι τον θέλει ο ΠΑΟΚ, τον θέλει ο Ζωζέ Πότο, τον θέλει ο Ράσμα Λουτσέσκου, θεωρούν ότι είναι μια περίπτωση που μπορεί να κουμπώσει, δεν χρειάζεται τον χρόνο προσαρμογής που, όσο κλισέ και να ακούγεται, καμιά φορά παίζει το ρόλο του. Από τους διακριθέντες, από τους πρωταγωνιστές του Πας Γιάννενα, με το περιβραχιόνιο του αρχηγού, με καταγωγή από το Κίλκης, έτσι συνθέτω λίγο το πλαίσιο που συνοδεύει, ναι, τη βιτρίνα του Γιάννη Κάργα, 27χρονος κεντρικός αμυντικός. Ο ΠΑΟΚ τον θέλει, έχει ήδη ρίξει δίχτυα, γέφυρες, για να το θέσω καλύτερα, με τον Πας Γιάννενα, γιατί υπάρχει ένα συμβόλαιο που τον συνδέει με τους υπηρώτες. Από πλευράς Χριστοβασίλη, αν μπορώ να σου πω, Κώστα, αυτό που μαθαίνουμε είναι ότι δεν πρόκειται να σταθούν εμπόδιο στην δική του επιθυμία, στην ποδοσφαιριστή να μεταβεί ακριβώς, να μεταγραφεί σε μια ομάδα μεγαλύτερης δυναμικής από τον ΠΑΣ. Έχουν έτσι μια πάρα πολύ καλή σχέση με τον Κάργα, αλλά φυσικά αυτό δεν σημαίνει ότι η μεταγραφή δεν θα γίνει με το ζημίο του. Έτσι θα δοθεί αντίτιμο. Ναι, ακριβώς. Πάω και ΠΑΣ Γιάννενα είναι σε συζητήσεις και εκτιμώ ότι θα βρεθεί και η χρυσή τομή πολύ σύντομα. Πάρα πολύ ωραία. Μας τα είπες όλα. Τι άλλο έχεις να μας πεις? Να σου δώσω ένα τελευταίο για τον Κάλεν Νάρεϊ. Τον 27χρονο Γερμανό εξτρέμ με καταγωγή από το Τόγκο. Βεβαίως, σε συζητήσεις με τη Φορτούνα, και εδώ υπάρχει αισιοδοξία ότι λίγο θα πέσουν οι Γερμανοί, λίγο θα ανέβει ο ΠΑΟΚ, κάπου εκεί θα τα βρούμε στη μέση. Πάρα πολύ ωραία. Ελένη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Τα είπες όλα. Να είσαι καλά. Ευχαριστούμε πολύ.